Κύριε Σωτήρη, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Μαρκετάκη, είμαστε έτοιμοι για μια... Παιδιά, θες να το χαλάσεις. Επειδή πρέπει να κάνω... Χαλάσεις όλο. Ναι. Αν θέλω σου πω στο 20, θα μου δώσεις 30. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, αυτό. Περιμένετε. Μίτσο. Ποιος έφυγε, πληρώθηκε. Εντάξει, θα τα δώσει σε εμάς μετά. Τον πληρώσαμε εμείς, όμως θα τα δώσει σε εμάς. Μην έχω. Κύριε φίλες και φίλοι, αυτό που μόλις ζήσαμε εμείς και αυτό που παρακολουθήσατε εσείς ήταν ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη του Παρινταμπούδη που παίρνει τον Σουπερσιάτλη στην Περιψόνια, ο οποίος χάθηκε σε τροχαίο πριν από λίγες μέρες. Όλη η κοινότητα του Μπασκετάκι Σαλόνικα League είναι συντετριμένη, επειδή είμαστε μέσα στα πράγματα, μπορώ να σας το πω με σιγουριά αυτό. Τα συλληπιτήριά μας, τα θερμότατα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Είναι κάτι απίστευτα δυσάρεστο. Έπειτα από αυτό, πρέπει να αποκτήσουμε στην κάπως πιο πεζή πραγματικότητα, αναφερόμενος στην αναμέτρηση στην οποία παρακολουθούμε μεταξύ Heroes Legends και Summer Kings στον τέταρτο όμιλο. Πρώτη επίθεση σκορ είναι για τους Legends, με Χαρατζής τελεία απέναντι σε 2, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound Καραγιώρης από τη γωνία και πάλι για Χαρατζής για 3. Έχει ξεκινήσει καλά, βάζει το πρώτο τρίποντο, 3-0 ο προηγούμενος MVP, τελευταία αναμέτρηση τον Λαμόγια. 62-64 σε ένα παιχνίδι που πραγματικά έφεραν τούμπα όλο το παιχνίδι. Οι Legends είχαν βρεθεί πίσω ακόμα και με 20 πόντους στο 30-50 παραλίγο να χαθεί τώρα η μπάλα. Συγκροτούν οι Kings. Ο Κοβίτης είναι άστοχος, τίποτα δεν πήρε ή το συγκρατεί. Θετικό rebound έχει πάρθει για την ομάδα των Kong. Να jump shoot Φαρμάκης, εύστοχος τώρα. Μίτσο, τα χαρτιά. Ο Κόμπλος έχει χρησιμοποιήσει ως βασικός. Για Χαρατζής. Να jump shoot και πάλι για 2 αυτή τη φορά και έχω έστωχο 5-2. Έχουν πλήρηση οι Heroes Legends, έχουν πλήρη δωδεκάδα στην σύνθεσή τους, σε αντίθεση, σε ισχυρή αντίθεση με τους Kings, οι οποίοι έχουν μόλις 7 παίκτες συνολικά. Αλλά μέχρι μέσα και στέγεται και καλάθη και φάουλ. Άρα τον Αποστολίδη. Το 85 λέει ο ρεφ στον Καραγιαούλη, ο οποίος έχει χτυπήσει και θα περάσει εκτός. Σύμπισμα να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα του χορηγηθεί ψηφικό υλικό του Καραγιαούλη. Χτυπήσει λίγο στην επαφή μεταξύ αυτού και του αντιπάλου του. Έχει περάσει ο Πρωτογερόπουλος στο παρκέ. Καλησπέρα ο Ίντο, πέρασε την μπάλα.
και την κατοχή για την ομάδα του. Λάθος μας τώρα του Μαργόπουλου, δεν συγκρατεί ούτε για Χαλατζή στην απέναντι πλευρά. Μητσό, του στέλνεις λίγο το ρόστερ των δεν το έχει. Ζήσ. Καθίστε τώρα θα πάρει την μπάλα μέχρι μέσα, είναι άστοχος, σας μπρόξει την μπάλα στον Ιακωβίδη. Κατέρης, Ιακωβίδης. Ζήτησε ο Κατέρης που θα πάρει, θέλει να αποστάρει τον Πρωτογερόπουλο, υπάρχει ενδεχομένως mismatch. Φορμάκι σε ένα μακρινό δίποντο, είναι άστοχος τώρα, του αρέσει αυτά. Τώρα δεν δικαιώνεται για Χαλατζής. Καυστή πάσα δεν θα περάσει στον... Δεν κοιτούμε τον Πρωτογερόπουλο. Ευγιώρησης κάτσι στον πάγκο. Ζήτησε ο δεκάδα και coach Παράσκος παρακαλώ για την ομάδα των Legends. Ήδη το πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει φαουλ. Και βολές. Νούμερο 33. Μητσό, το 33 ποιος είναι? Ποιος? Ωραία. Έστωχος στην πρώτη ο πρώην παίκτης ο Σικάριος. Έχω το κερδίσει φαουλ από τον Μωρίδη. Έτσι όλα. 5-6 τώρα. Καζί στην επαναφορά για Χαλατζής. Μάλιστα ο Βουλευτονάκος ο οποίος κάθεται στον πάγκο σκεπτικός αρκετά από την πλευρά των Kings. Παραχώρησε την σκεπτική συνέντευξη στην game και αναφέρθηκε στον Καζί ως πύργο, παρακαλώ. Πύργος είναι τώρα στην κορυφή. Θα φέρει ένα screen, θα δώσει ένα screen στον Χαλατζή. Στα προτέσσερα ο Βορύτης απέναντι στον Ίντο έχει κερδίσει. Το φάουλο από αυτόν. Στην επόμενη φάση πήρε το φάουλο από αυτόν. Προηγουμένως έκανε το φάουλο σε αυτόν. Χαμηλά. Μαργόπουλος δίχως να χάσει χρόνο για Χαλατζής. Έχασε όμως το σουτ. Ο Τζιρόπουλος συγκρατεί την μπάλα και την κατοχή ο Μαργόπουλος. Βορύτης στα mind games πέρασε σαν σταματημένο. Επειδή όντως ήταν σταματημένος ο πρωτοσφαιρικός αντίπαλος. Κατέρης. Με τα πολλά η μπάλα πάει στους Kings. Ιακωβίδης. Στα 18 δευτερόλεπτα γύρισε, το ψάξει μια πάσα, την βρήκε. Πάει μέχρι μέσα απέναντι στον Πρωτογερόπουλο, ο οποίος στάθηκε ψηλά. Καθαρά έπαιξε καλή άμυνα, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τον Αποστολίδη από το να σκοράρει. Μαργόπουλος. Χέρι με χέρι στο Μωρίδη. Τζεκουλάκος κάνει ηχητικά εφέ. Για να ζήσει. Ψάχνει μια πάσα αυτή τη φορά, την βρήκε στον Καζί ο οποίος συγκράτησε ψηλά, είναι άστοχος επειδή την κόρη πάνω από τον ίδιο και καλάθι από τον πρώην παίκτη τον Ελλάς Paper Bears, 7-8. Ίντο. Παίρνει στον Χαλατζή, ασύντα θα περνάει στις αυρωτές απέναντι του και ο Καζής ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα και ενδεχομένως να λύωσε την προσπάθειά του. Μαρκόπουλος, ο Χαλατζής θέλει να τρέξει. Στέκει το γυδενή στα 19 δευτερόλεπτα και γίνεται και πάλι έστοχος. Όλα καλά. Ωραία. 9-8. Αστολίδης. Και τώρα στα 10 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα απέναντι σε πολλούς παίκτες απέναντι και στον Καζί. Ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Μαργόπουλος. Μαργόπουλος τώρα σου για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Από τον Ιακωβίδη, λάθος πάσα. Συγκράτησε, Γιώργο. Συγκρατεί, ωραία πάσα. Μπορείτε να συγκρατεί. Δεν θα πάρει το maximum. Κερδίσει φάουλ. Αν δύο βολές. Αλλαγές. Ο Λεχνάκος τώρα θα περάσει στη θέση του Ίντο. Ο Κουλάκος τους εξακολουθεί να είναι στον πάγκο των Kings. Μπορείτε να αυτό που πολύ. Δέκα οκτώ. 11-8 τώρα. Νικοβίδης. Νικοβίδης αλλάζει ταχύτητα απέναντι του Χαλατζής, παίρνει ένα screen. Ψάχνει πάσα τη βρήκη στο φαρμάκι, ο οποίος έχει απέναντι τον Καζί τώρα. Στα 10 θα πάρει το μακρινό τίποτα και πάλι είναι άστοχος, μπάλα μπήκε και βγήκε. Καζής κάλυψε χώρο και πήρε το αμυντικό rebound. Μαργόπουλος. Μαργόπουλος παίρνει ένα screen από τον
τον Γερόπουλο. Καθίζει τώρα από την κορυφή σου για τρεις. Φαρμάκης άρχισε να βρει, δεν το πληρώνει. Άρχισε να βγει, δεν το πληρώνει. Προφανώς μακρινή πάσα Φαρμάκης. Συγκρατεί στα 20. Παίρνει τον Καζί, πολλαπλές προσποιήσεις. Κόπηκε τελικά από το φορικτό των Legends. Μπαρόν όμως παραμένει για τους άσπρους. Νικομίδης. Νικομίδης πάει μόνος μέχρι μέσα. Είναι άστοχος τελικά αυτή τη φορά ο παίκτης, πρώην παίκτης των MMP. Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος στέκεται και τελεί στα 18 σου για 3. Είναι άστοχος, θα σμπρώξει την μπάλα. Κατέρισε αλλά εκεί που είναι ο Χαλατζής. Στο 12. Ίσως για τον Βορύδη. Ωραία συνεργασία και ένα ακόμα καλάθι. 13-8 και ετοιμάζεται τώρα διπλή αλλαγή από τον Πάγκο των Kings. Όχι, μονή τελικά, διορθώνουμε. Σηκωθεί στη μία και ο ίδιος ξανακάτησε. Ο Κουλάκος είναι έτοιμος στο περάσιντος. Ιακουβίδης. Κάνει φιλότιμες προσπάθειες ο Πολυχρονάκος για να πάρει την μπάλα. Είναι άστοχος όμως ο χειριστής των Kings, ο οποίος πήρε μόνο την προσπάθεια. Βορύδης. Αν δει time out, έχει χαρακτηριστικά ο Κουλάκος. Νικόπουλος. Καθίς δίνει ένα screen που θα πάρει τελικά την μπάλα. Θα γυρίσει απέναντι στο Φαρμάκι και πάλι έρχεται το 15-8 πράγμα που σημαίνει time out. Τι πράγμα γίνεται ο Κουλάκος, 15-8. Θα χειριστούν μεταξύ άλλων την μεγάλη Λειψανδρία απέναντι στους αντιπάλους τους. Οι Kings επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη διαφορά να έζουν 7 πόντους υπέρ των Legends. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν τη Σολυκαρίνα. Έπειτα από το time out που κάλεσε ο Κουλάκος, κατοχή είναι για τους Kings. Μάχης δίνει ένα screen στον Διπλάκο. Ένα jump shot του Φαράκης τον πάρει και πάλι είναι άστοχος. Πρέπει να τρέξουμε και να πάρουμε βούλτα σούτ είπε τον Διπλάκο τον Kings στο δίνει και time out. Μαρκόπουλος. Καζής. Βορύδης τώρα και πάλι Μαρκόπουλος. Βορύδης έχει ξεκινήσει ως βασικός. Καλό μας είναι και είναι συμπεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος όμως ο Καζής. Παίξτες λέει ο Παράσκος, ο οποίος δεν θα παίξει απόψε. Ίντο. Αψολίδης πέρασε και είναι άστοχος τελικά πέραντι σε δύο και ανάμεσα σε δύο παίκτες. Μαρκόπουλος. Καλής πήρε ένα ακόμα rebound και χαρακτήρι τώρα τρέχει. Καυτή πάσα ωραία. Βορύδης αφήνει στο καλάφι. 17-8 μέσα σε χειροκροτήματα από την πλευρά των Legends. Legends η μία ομάδα, Kings η άλλη. Πολύ μετριοφροσύνη υπάρχει. Πλάκα κάνω. Αψολίδης. Πολύ ωραία κοντά από την γωνία. Φαρμάκης και πάλι. Βορύδης τον πιέζει. Κουρκουνάκος ένα jump shoot έστοχο απέναντι στον Γερόπουλο, ο οποίος του δίνει τα συγχαρητήρια. Μάλιστα, το χειροκροτεί. Είναι respect τον πρώτο Γερόπουλο. 17-10. Καλατζής ψάχνει μια πάσα από τη Βίκη του Βορύδη, ο οποίος είναι στην κορυφή. Ο Γερόπουλος είναι ένα screen, άλλος παίκτης τώρα πάνω στον Βορύδη. Παρέδει στον Πολυκουνάκο τώρα ταχύτητα τον Βορύδη σε αυτή την παράση στο καλάθι. 19-10. Κάνε ένα χρωματικό καλατζής για να δώσει το χέρι. Αψολίδης. Κουλάκος παίρνει σύγχρονα από τον Φαρμάκη. Στέκεται και εκτελεί απέναντι στον Καζή. Είναι άστοχο μόνο τα μπλοκ. Καζής παίρνει τον μπάουν από τον Γερόπουλος. Είμαστε Βορύδη τώρα στην κίνηση. Αέρινος είναι άστοχος όμως ο Χαλατζής. Επιθετικό rebound. Και δύο βολές από τον Βορύδη. Δεν θα κερδίσει το maximum. Ο Μπίσκας είναι έτοιμος να περάσει εντός στη θέση του Μαρκόπουλου. Από την πλευρά στον Legends. Βολή του βολή. 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 Ήψο το 31 ποιος είναι. Ένα ωραίο. Είναι το σημειώνω, το σημειώνω. Στην δεύτερη βολή. Ο Αλαγιάς Ευαγγελίδης περνάει εντός. Εντός και ο Κουτζιμπάσης για πρώτη φορά για τους Legends. Μια προσθήκη για το σημερινό και το καλοκαιρινό, διορθώνω. Μπαίνεται το μυαλό μου και καλοκαιρινό. Ο Βλάκος, στη πάσα Ίντο. Φρίζει για Χαλατζή, παίρνει ένα σκρίνι από το Φαρμάκι. Καζής τώρα πάνω του, κοιτάξτε τι κάνει ακροματικά για να μην πάρει την μπάλα μέσα στη ρεζέτα ο αντίπαλος. Για τρεις άστοχος τώρα ο Αποστολίδης. Συνδυτικό ρυπάδο στο Φαρμάκι και η ταχύτητα το passing game. Δεν Κουλάκος δεν καταφέρει να πάρει το καλάθι. Δύο βολές.
πρώτη στην πρώτη. Πάρει το φαρμάκι στο rebound τελικά. Πάρει στο καραγγελό από τον πάγκο, τον Κουλάκος. Πάλι φαρμάκι, Ίντο. Χέρι λέει από τον πάγκο ο Καραγεούρης. Ο Κουλάκος πρέπει να τριασούνται τώρα, οι Kings πάει μέχρι μέσα. Πάλι ο Κουλάκος του για 3 στα 10 τα από 5 να είναι άσοχος. Θα βάλω τον Αποστολίδη για να δεις τώρα. Είμαστε στο διάβαση. Ο Κουλάκος απέναντί του. Μπίσκας τώρα. Θα πάει μόνος του ο Ευαγγελίδης. Μαραζής. Ευαγγελίδης πήγε το σύστημα, δεν έκανε αυτό που είπε και ο Χαναζής. Πάει από πίσω δηλαδή, στο για 3 στο πήρε, είναι άστοχος. Είναι στο 2 δευτερόλεπτα, Ίντο. Ίντο πάει, είναι άστοχος, η μπάλα χτύπησε πάνω σε αντίπαλό του. Με κάποιο τρόπο πήγε στον Πολυχρονάκο, ο οποίος ευστόχησε επίσης με περίεργο τρόπο. Βάζοντας τέλος στο σερί, το οποίο έδειχνε το 10 στο ενεργητικό των Kings εδώ και πολλή ώρα. 10 δευτερόλεπτα επίσης, όλα για τους Lakers για την λήξη της περίοδου. Ένα ακόμα χρόνο έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες. Τσέπασης, έξτρα πάσης για 3 από τις 45 μοίρες. Άστοχος ο Γιαχαρατζής, από τον Κόλι Μπάουν. Από τον Αποστολίδη και δεν υπάρχει κάτι άλλο στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. 21-12 στο Cine 9 οι Legends με teamwork. Δεν θυμίζει σε τίποτα την πρώτη περίοδο του τελευταίου του παιχνιδιού. Παίρνει στα λαμόγια που είχαν μόλις 5 παίκτες, μόλις 5 πόντους σκοράρει στην πρώτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και στη συνέχεια μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά στη Sonic Arena για να παρακολουθήσουμε την δεύτερη περίοδο στην αναμέτρηση. Ο Πολυχρονάκος θα πήγαμε ότι είναι για τους Kings, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 9. Γύρισε ο Πολυχρονάκος απέναντι πίσω από τον Ευαγγελίδη. Δεν καταφέρει να βάλει το καλάθι, μέχρι μέσα τώρα είναι άσχημη η προσπάθεια των Legends Kido. Έτσι στο μισιάμαση 2-1-2-1, στα χείλη το πήγε να περάσει την πάσα πίσω από την πλάτη, συγκράτησε με κάποιο τρόπο και έβαλε στο καλάθι ο Πολυχρονάκος. 3-14. Μίτσο, 56 ποιος είναι? 56 από Legends. Ωραία, ευχαριστώ. Τον τρίτης από τη γωνία, νέα προσθήκη. Πήρε και προηγουμένως την προσπάθεια, είναι άσχος. Φέτος από τον Σιάμπαση. Ίντο. Τον Άγκος. Βρει κάποιο χώρο, σταματάει, ξεκινάει. Ίντο τώρα πήρε από τον Δεκουλάκο, πάει μέχρι μέσα. Άλλαξε με το αριστερό απέναντι στην ραγία των Legends από τον δεξί διάδρομο. Άσχος. Τον Άγκο Σιάμπασης. Γωνία είπε ο Καναγιούλης. Αποδόθηκε ο Αλεξανδρίδης, Ευαγγελίδης τώρα. Παίρνει στον Καθέρι. Καζής. Παίρνει και πάλι στον Καθέρι. Είναι άστοχος, έχει κερδίσει το φάρκο για δύο βολές όμως. Δεύτερο φάρκο 45. Καθέρι δηλαδή. Σύμφωνα με την γραμματεία. Σε ένα 14. Το 10 ποιος το πιάνει. Έστοχος τελικά ο Καζής. Το βολή 22-14. Και λίγο νεράκι στην υγειά μας. Έτσι όπως και στη δεύτερη γραμμή, 23-14 η φορά εκ νέου στους 9. Υπομείνει τώρα σε ρόλο point guard Ίντο. Στα 15 δευτερόλεπτα ρηξοκίνδυνη πάσα μακρινό δίποντο από τον Πολυχρονάκο. Είναι άνθρωπο πολύ ψηλό, ο Καζής θα πάρει το αμυντικό rebound. Τσέμπασης Μπίσκας, ο οποίος έχει φτιάχος ως αντικαταστάτης από τον πάγκο. Μάλιστα, οι 4 από τους 5 παίκτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο παρτίδι της Legends πριν του Καζή. Πριν του Καζή, Μπίσκας, Ευαγγελίδης, Διάβασης και Αλεξανδρίδης έχουν έρθει ως αλλαγές. Χρησιμοποιούν την πολυκοσμία στον πάγκο του Legends. Γεγονός ότι έχουν πολλαπλούς παίκτες απόψε. Ο Ευαγγελίδης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Άσος της δεύτερη. Αμυντικό rebound του Λίντο. Παίγει στο Legends, έχουν γυρίσει όλοι πίσω. Βλάκος. Βλάκος έχει κάνει φάουλ τώρα ο Αλεξανδρίδης. Και είναι έτοιμος να περάσει ο Καραγιαούλης εκ νέου στο παρτίζο να περάσει στη θέση του Καζή. Και χαμηλώνει το σχήμα των Legends τώρα. Ο Καραγιαούλης θα παίξει μαζί με Ευαγγελίδη στην
front line, είναι η λογική. Μία από τις λογικές. Πάει μέχρι μέσα, έχει χάσει ο Ιακουβίδης, αλλά σαν από μηχανής θεός ήταν εκεί πέρα από τον Ιχονάκος. Ιακουβίδης και πάλι σου για τρεις πήρε την βάλα και ένας χρήνα που κατέρει. Είναι άσοχο, αμυντικό rebound κατά μια ώρις. Φιάμεση τώρα. Σαντρίδης. Υπάρχει μια σκεφτή πάσα, την βρήκε μέσα στον Ευγενίδη. Δεν γύρισε απέναντι στον Πολυφωνάκο, είναι άστοχο και έρχεται ο Καραγιούρης. Πέρα δεν πήρε το επιθετικό rebound ούτε την πάσα προηγουμένως. Ο Πλάκος. Ο Πλάκος πέρασε, στέκεται και τελεί και είναι εύστοχο. 23-16. Τι άμασης. Σαντρίδης. Φίσκας τώρα στα 11, παίρνει ένα σκέντρο του Τεγερόπουλο. Χάσαμε την προσπάθεια του Ουέντεϊντο. Πέρασε ωραία από τον Τσιάμαση και άφησε την πάρα στο καλάθι. Του Καραγιαούρη προηγουμένως, διορθώνω. Δεν θέλω να το γεγονός ότι ο Πρωτογερόπουλος έχει περάσει τον πάγκο. Να μπαίνει πίσω λίγο. Το 3-18 παρόλα αυτά έχουν μειώσει στους 5 Kings. Τσιάμαση. Σταματήσε ένα jump shoot, είναι άστοχος. Απέναντι στον Τουλάκο, ο Πρωτογερόπουλος. Άντε Φουλάκος, πολύ χρονάκος σε ένα jump shoot, είναι άσχημα, ένα μυντικό rebound και τώρα Γεώρη. Χάλμα λέει τώρα το παιδιά μας, ο οποίος είχε πατήσει γκάζι, η αλήθεια είναι. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση, αλλάζει ταχύτητα που κέμπασης από τη γωνία, μπίσκα σου για 3, έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι εύστοχος, 26-18. Πρέπει να ξεκινήσει το λιχτάκι. Ένα σκέφτο με Πολυχρονάκο, το επιστρέψει την μπάσα, την μπάλα πέσει κάτω ο Πολυχρονάκος. Και εγώ πήγες τώρα στα 3 δευτερόλεπτα, πέρασε ανάμεσα από 2. Υπάρχει φαουλ χαμηλά. Εγώ πήγες, πήρε από τον Πολυχρονάκο. Είναι από τον Αίντο. Το παίρνει την μπάλα, είναι άστοχος. Ζήτησαν φάουλ, είπα και από τον Kings. Ωραία μας τώρα, Μπίσκας πέρασε και θα αφήσει την πάρα στο κανάλι να πάρω από τον Κεντρίδη. 28-18. Λάγκος απέναντι στον Κεντρίδη, ο οποίος ζήτησε τα όρια του φάουλ. Καστή πάσα δεν θα περάσει μέσα στην αθένα, Μπίσκας ήταν εκπέρα και... Ο Γιώργος τώρα περνάει στη θέση του Καραγιαούρη. Αχ, το δίδυμο στις συμμετέχεις πολλές φορές της Spring Game. Τον Legend ή τον Pistols. Ήδω μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι να πάρει τόσο ωραία από τον Ιακωβίδη. 28-20, μαχητικό, μαχητικό το πνεύμα από τους Kings. Κάμπασης. Ο Αγγελίδης τώρα στην κορυφή. Ο Γερόπλος είναι μέσα στην αγκέντα. Μπίσκας. Ο Αγγελίδης είναι ένα screen. Άλλος παίξει τώρα πάνω στον Μπίσκα. 4 δευτερόλεπτα. Κάμπασης πάει μέχρι μέσα και υπάρχει... Φάουλ. Βρόξ με δείξε ωραία. Πάμε να συμβήσει με Τουλάκο. Ο Γερόπλος πήρε από την παραδόνα τον Μπίσκα. Διάβασε στο για 3 άστοχο, θα σπρώξει την μπάλα κατέρης. Όντως εκτός ισορροπίας, ο Τουλάκος πήγε να συνεργαστεί με τον Πολυχρονάκο. Μέλα έχει περάσει εκτός. Παραμένει όμως το κίνηση για 18 δευτερόλεπτα. Κίντο. Στα 17 γύρισε. Σταυρωτές. Παίρνει σε δεύτερο παίκτη, κόπηκε. Τώρα 2-1-2-2, σκαστή πάσα ο Μπίσκας και πάλι κουτιά μασής. Αλεξανδρίδης τώρα είναι άστοχος επιθετικό rebound τον ίδιο και καλάθι. Έχει πέσει κάτω ένας από τους αντιπάλους μέχρι στην τραγέντα. Σκόρια δεν τα λέει με το ρεφ. 30-20, διαφορά στον κοντοποιημένη στους 10 έτσι πάλι. Και κομίδης. Μια σκρίνη, ένα
σουτ πίσω από αυτό και είναι εύστοχο. Ο Πρωθυπουργός δίνει το screen. Εγώ βίντεο συνεφερώνεται, σουτάρει και φτωχή. Σανδρίδης, 18 δευτερόλεπτα, στέκεται και είναι εύστοχος. Ένα γρήγορο post, post ρυθμί. Σκιάζει και πάλι το παιχνίδι με διαφορά 10 πόντων. Ο Πρωθυπουργός. Ο Βίντης σουτάρει λέει ο Παράσκος από το... Καζής από τον πάγκο. Λάκος, καυτή πάσα. Είναι εύστοχος ο Κατέρης. Καλώς και βοήθειες από τον πάγκο των Λέτζες και πως είχε χέρια. Με τα 2 και στα 4. Στο 4 φουρέι λέει ο Τσιάμπασης. Ενδιαφέρον. Μπίσκας. Σανίδης δεν θα πάρει, Μπίσκας πάει μέχρι μέσα. Περπάτησε πάρα στο φάνη, δεν το έκανε το χατήρι. Αμυντικό rebound από τον Κατέρη. Γιακουβίδης τώρα. Γιακουβίδης πέρασε, ψάχνει και βρίσκει. Φαουλ που έχει από τον Κυρόπουλο και είναι για δύο βολές. Μάζεται διπλή αλλαγή για τους Legends. Και όμως θα περάσει στον Πάγκο μαζί με τον Ευαγγλίδη. Με Χαρατζής και Γιαγκόπουλος για πρώτη φορά. Ο Μάκος και ο Κατέρης θα περάσουν εκτός επίσης για τους Kings. Παρμάκης και Αποστολίδης. Νέες παίκτες στην πεντάδο των Kings, 32-25. Ζωμαστή στη δεύτερη, 32-26. Καρατζής. Τα 14 λεπτά σκαστή πάσα. Σανδρίδης γύρισε, είναι άσχημος επιθετικό rebound και κόψιμο. Φαουλ που έχει χρωτήσει το νούμερο 10. Δεύτερο φαουλ το 10. Second foul. Ναι, ρε. Δεύτερο φαουλ του Ίντο. Άσο και πρώτη βολή. Αμυντικό rebound. Τον Αποστολίδη. Φορές πέσει στους 6 και οι Kings έχουν και την κατοχή. 3 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου μισού. Θα είμαστε μέσα ο Γιακοβίδης. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Αλεξανδρίδης καστή. Θα βρωθεί τρίπλα πέραν στον Ίντο. Δεν πάσα Μπίσκας. Συγκράτησε και άφησε στο καλάθι. Ένα στα κόμματα. Σύντατος ο συνδυασμός. Μπίσκας τελειώνει για Γαλαντζής. Σερβίρι. Για Γαλαντζής σερβιτόρος. Στο 8 η διαφορά. Ίντο. Κατεβάζει την επίθεση. Φαρμάκης. Γιακοβίδης. Χέρι στην μπάλα, σουτάρει λέει ο Καζής. Στην ανοιχνεύση. Τζορτ σουτάρει στον Φαρμάκη με την απέναντι στον Πρωτογερόπλο. Κρινή πάσα δεν θα πάει όμως στον Αλεξανδρίδη. Ίντο. Απέναντι στον Γιαχανατζή. Γιακοβίδης. Φαρμάκης δίνει το σκριν την επιλογή σου για 3 άστοχο. Ο Γερόπλος ήταν πίσω από το screen. Μασαρδίδης. Εάν δεν έχουν καλάθι time out λέει ο Μάκης. Ο Μάκος από τον πάγκο των Kings. Άστος και όμως ο προσπάθειος του forward των Legends. Ίντο. Ήταν τον Σολίδη. Ωραία πάσα, έχει βρεθεί ελεύθερος και θα αφήσει στο καλάθι. Παρμάκης, λαμβάνοντας από τον Γιακοβίδη. 34-28. Καρατζής. Σανδρίδης, χέρι μου χέρι στον Μπίσκα. Στο 10 δευτερόλεπτα. Γιακόπουλος δίνει ένα σκριν για Καρατζής πήγε να προφορτήσει μέσα στη ρακέτα τον Γιακόπουλο και υπάρχει φάουλ. Μπίσκα και έχουν... Έχουν δώσει αντιαθλητικό. Έχουν ζητήσει αντιαθλητικό παίκτες των Kings και πράγματι αντιαθλητικό είχε φύγει. Λέει ο ρεφ. Στοιχώς δύο βολές συν κατοχή για τους Kings. Ο Κουλάκος θα εκτελέσει τις βολές. Άσο στην πρώτη. Μουσικάς περνάει στον πάγκο.
Παχόπουλος στη θέση του. Νικολάκος εύστοχος στη δεύτερη. Συμπληρωμένο ομαδικά είναι και 19 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 34-29. Ίντο. Νικολάκος. Πάσα Φαρμάκης, πάλι Ίντο σε 3 δευτερόλεπτα. Και εκτελεί, είναι άστοχος το αμυντικό rebound από τον Μαρκόπουλο. Λάθος πάσα, έκρυψε ο Ίντο και πάει μόνος του μέχρι μέσα. Τι είναι εύστοχος. 34-31. Διαφορά στους 3, παίρνει ακόμα περισσότερο λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μισού. Μαρκόπουλος στους 3 θέλει να βάλει ένα τέλος και το βάζει προσωρινά. Θέλει να βάλει ένα τέλος στο... το γεγονός ότι πλησιάζουν οι αντίπαλοι του το σκορ. Μια μέρα χωρίς φάουλ, παράσχος φερόμενος ως κόμπτς απόψε. Αμυγός. Ίντο στην weak side. Την πάσα. Πήγε όμως στον Νικολάκο και σουτ θα πάρθει από μακριά από τον Νικολάκο. Είναι άστοχο. 22 δευτερόλεπτα όλα για τους Legends. Μία έκαμψε από τον μπάγκο αυτόν. Για να αναζείς. Κρατάει την χειροφομπίδα. Ζητάει και τον Γερόπουλο. Έχουν ανέβει δύο ψηλοί πάνω τώρα. 4 δευτερόλεπτα για να χαναζήσει. Και 3 Μαρκόπουλος. Και πάλι δεν θα κάνει το back to back. Κατά τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 37-31 λοιπόν. Τελικό σκορ πρώτο μισού. Μπροστά με 6 πόντους. Legends. Θα καταφέρει να ρίξουν διαφορά στα πρόσφατα δρόμενα. Ακόμα και στους 3. Έχουν βγει πίσω με διψήφια διαφορά πάνω από μία φορά. Kings, παίρνουμε μια ανάσα και εμείς και οι παίκτες, πολύ πιο σημαντικά, καθώς είναι και η ζέστη ένας παράγοντας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και συνέχεια μιλάτε μαζί μας. Με συνοδεία γρήλων λοιπόν στο background, έχουμε επιστρέψει στην ζώνη Καρίνα. Πολύ καλή γρήλη, αρκεί να μην σκαρπαλώνουν πάνω μου και να με τρομάζουν, γιατί πριν κάποιες μέρες στη μετάδοση αυτό έγινε. Δεν ήταν πολύ ιδιαίτερη... ιδιαίτερα έτσι ευχάριστη εμπειρία. Πρώτη κατοχή είναι για τους Legends. Έχει βάλει πλάτη, γυρίσει ο Βορύδης έχοντας επιστρέψει για την τρίτη περίοδο. Είναι άσοχος και ζητήσει ότι η γωνία θα τον βρεθεί για αρκετά μεγάλη το διάστημα ελεύθερο στον χαρακτήρα. Θα κλέψει τώρα. Θα δεις καστή πάσα. Στον κόμπλο στη γωνία στα 14 λεπτά. Κόψε φορές από τον πάγκο των Legends για 3 για να δεις είναι άσοχος. Δυτικό rebound του Γκαζί και καλάθι. Είχε σε λάθος χρόνο σε πρώτη φάση ο Αυτολίδης και το 39-31 είναι γεγονός. Αυτολίδης. Αυτολίδης πέρασε μέχρι μέσα, κόβηκε από τον Καζί, γυρθεί την μπάλα για να τζεις. Σε 16 δευτερόλεπτα ο Καναζής ψάχνει μια πάσα, τη βρήκε στον Γιαγκόπουλο. Σκαστή πάσα. Περάσει εκτός από τον Γκαζί. Από τον Γκαζί. Ίντο. Ανοίξαμε το φαρμάκι. Ιακουβίδης. 9 δευτερόλεπτα. Την κορυφή σου για 3. Έστοχο! Αυτό είναι ο Αποστολίδη, παίρνει το αίμα του πίσω για την προηγούμενη φάση μερικός. Με την 34. Μαρκόπουλος. Καζής από την κορυφή σου για 3 και έπειτα από πρωτοπία από τον πάγκο, είναι άστοχο. Διαφορά στους 5 παραμένει. Ίντο. Ο Τζάμπης ότι είναι άστοχος. Για να τζεις. Μαρκόπουλος τώρα. Βρέθηκε στο Φαρμάκης, στέκεται, έχει σταματήσει την τρίπλα. Για να δεις και πάλι. Να δεις τώρα για να το μαθαποστάρι, θα αποστάρι σε πρώτη φάση το καθαίρι. Στα 10 δευτερόλεπτα, Μαρκόπουλος από την κορυφή σου για 3, είναι άστοχος. Και κορυφή στο rebound. Βρίσκεται, στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Βορύδη. Βορύδης. Βρίσκεται κάτω ο Καζής, υπάρχει τη flexion από τον Ίντο, η μπάλα πάει στη γραμματεία. Ο μεγάλος. Βορύδης λίγο αναφορά. Μαρκόπουλος.
δίνει ένα screen. Θα πάει να βγει ένα πικερό, θα σμπρώξει όπως πάνω ο Κατέρης τελευταία στιγμή, λίγο πριν πιάσει ο Καζής που χαλάει τα χέρια. Είναι το μικρότερα μόνο τα μπλοκ. Το πήρε, αλλά έχει προηγηθεί φάλου που έχει κρυωθεί στο Μαρκόπουλο. Ποιος ξέχασε να βάλει κινητό στο θόρυβο. Ποια γελάσε, την άκουσα. Τεκοβίδης. Έχω ανάμεσα από δύο απέναντι και στον Καζή, τον Τζέμψη και αυτόν και είναι έστοχος. 39-36. Μαρκόπουλος. Τελευταία φορά που η διαφορά έχει πάει στους τρεις, έβαλε τρίποντο ο Μαρκόπουλος, λίγο πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα. Βορύδης. Ένα σκρίνα από τον Καζή. Βάλει και ο Κόπουλος ένα μακρινό τρίποντο απέναντι στο Φαρμάκι. Τον πληρώνει με το ίδιο νόμισμα το Φαρμάκι. Έχει βάλει ο δεύτερος. Είδω. Μάκης, πάλι Ίντο. Σουτιάς 3, σάστοχο από τον Αυτολίδη. Νεκόπουλος, rebound. Νεκόπουλος, μια μακρινή, μεγάλη πάσα, βρήκε τελικό αποδέχεται και ο Χαρατζή. Χωρίδης θα πέσει κάτω από θετικό rebound και πάλι από τον Καζή υπάρχουν γιορτρίες. Τώρα πολύ παραστατικά δείχνει ο Ίντο το πόδι, λέει ότι έχει πόδι στην πρώτη φάση, στην πρώτη φάση θα σταματήσει το παιχνίδι. Πάλι του. Καμπιστολίδης πήρε από τον Εγωβίδη, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή του Μάκη. Ωραία, πάσα Κατέρης έχει κερδίσει το φάουλ του Γιοχαναντή. Μιλά το φάουλ. Ο Γιώργος δίνει οδηγίες για το placement του Καζή. Τεκοβίδης στα 11. Για τρεις σκρίνες που έδωσε ο Φαρμάκης είναι άστοχος και έκανε το rebound. Πετάξει την μπάλα μπροστά εκεί που έχει βρεθεί, έχει ξεχυθεί, είναι άστοχος όμως ο Γιαγκόπουλος κάτω από το καλάθι. Ίντο. Είμαι στις σταυρωτές, πέρασε, θα αφήσει στο καλάθι, είναι άστοχος. Λέτε εδώ ότι μόνο δεν έβαλαν δύο πόντους, δέχτηκαν και όλα συνολικό deficit, συνολικό έλλειμμα από τις δύο σφαίρι φάσεις 4 πόντων. Μαρκόπουλος, Βορύδης και πάλι. Καναζής. Ωραία πάσα, Καναζής θα γυρίσει. Η περιστροφή θα τον δικαιώσει. Ένα ακόμα καλάθι. Σηκωθεί όπως λέει τελικά. Τη βοήθεια του πάλι του, ωραία σκηνή, ωραία φάση. Ωραία φάση και καλή φάση. Φαρμάκης. Το 14 δευτερόλεπτα, ωραία, πέρασε, είναι άστοχος όμως ο Κατέρης, επιθετικό rebound, κόπηκε από τον Γιαγκόπουλο, ξανά επιθετικό rebound και καλά στον Φαρμάκη, παρά το γεγονός ότι πήδηξε ο προσωπικός αντίπαλος και παραλίγο να τον κόψει. Και Χαλατζής. Χαλατζής ετοιμάζεται αλλαγή από τον πάγκο των Kings. Βορύδης. Ωραία πάσα, ζήτησε, είναι άστοχος όμως ο Καζής. Στολίδης. Βίδης, Φαρμάκης τώρα. Μακρινό δίποντο, είναι άστοχος, Μαγκόπουλος στο rebound. Καναζής. Μαγκόπουλος έχει ζητηθεί κάτι, ακούστηκε για time out από τον Πολυχονακό. Συγκρατεί ο Βορύδης και πάει μέχρι μέσα η μπάλα, μπήκε και βγήκε όμως, δεν το έκανε το χατήρι. Έπειτα από το μίνι χορευτικό, μίνι ακροβατικό, Φαρμάκης. Είδω τώρα. Να το περάσει εκτός. Έτσι που παρέμβει το Χαλατζή. Μάζεται διπλή αλλαγή από τον πάγκο των Kings. Ο Πλάκος και ο Αυτολίδης περνάνε εντός. Ο Πλάκος. Αυτολίδης και Κατέρης περνάνε εκτός. Ο Πλάκος. Φαρμάκης, ίδιο δώρα στις 2 δευτερόλεπτα. Έξτρα πάσα από τον Φαρμάκος. Δεν είχαν αντιμετωπίσει τον αγώνα του. Τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης της Λεγκίνης. Είστε πως δεν είναι μπάλα στα χέρια. Μαυρίδης στην επαναφορά. Για να μιλήσω τώρα, Μαυρίδης με το νούμερο 28. Μια προσθήκη στην πεντάτο των Legends. Τρίτη περίοδο στα μέσα αυτής.
Βορύδης, Ερκόπουλος από τη γωνία, απέναντι στον Ιακωβίδη. Παρμάκης εναντίον του Καζή, Καζής θα χάσει την μπάλα. Μάλλον θα χαθεί και η κατουσία τους Λέντζεν. Νικουλάκος, 16 δευτερόλεπτα, στέκεται και τελεί, είναι άστοχος. Καζής το rebound, θα χαθείς. Θα την φλέξει, δεν θα καταφέρει να γυρίσει. Ο είδε τι work ethic είναι αυτό. Να κλέψει και δεύτερη φορά την μπάλα. Μαρκόπουλος από μακριά είναι άζωγος έρμπολ. Χωρίς αντίπαλο με δηλαδή. Ίντο. Νεκοβίδης, παίρνει να σκέφτει το φορμάκι. Θα βγάλει μια πάσα, η μπάλα περάσει εκτός. Τον παρέα μέσα του παλού. Ζωχνάκος. Μαυροβίδης, όλες τα ρόλια μέσα του Μαυρίδης. Σκέφτεται την επόμενη σύνηση Βαρμάκης, ένα μακρινό δίποτο και πάλι είναι άσοχος όμως να ζει το rebound. Αρκόπουλος, μεγάλη πάσα. Για να ζήσει το 15. Πάρει τη flexion και πάλι τον ίδιο η μπάλα θα περάσει. Το άλλο μισό δεν υπάρχει μπλος πίσω προφανώς. Αργόπουλος. Αυτό δευτερόλεπτο φορές για screen. Λάθος πάσα. Πολύ μισή τύπη στη γωνία. Περίμενε για να ζήσει. Υπάρχει φάουλ. Στον Πολυχρονάκο. Αν το έχει βγει στο Μωρίδι. Πολυχρονάκος. Δεκουλάκος τώρα. Ίντο. Μάκος στα 15 δευτερόλεπτα. Γκουβίδης. Γκουβίδης πέρασε, πήγε να περάσει μέσα από δύο. Το κατάφερε και έβαλε και το καλάθι. 45-42. Καλής την παραφορά. Μπορείτε τώρα. Μέσα για άμυνες από τον Αποτελίδη. Ήσου ξανέβει. Στο κυπερίψο μαζί στο λιγαρίμα. Φίσκας. Πάει μέχρι τη μέσα, απέναντι σε τρεις παίκτες ο Καζής. Βάζει το γανάτι και πάλι 47-42. Κάνει την κλασική χειρονομία. Νικουλάκος. Παρμάχη σου για τρεις αυτή τη φορά. Είναι άστοχος, Καζής στο rebound. Χαναζής. Μακρινή πάσα, Μαυρίδης. Κάνει και αυτό με σειρά του. Μια πάσα του Βίτης στον Καζή, ο οποίος είναι στην κορυφή. Για Χαναζής τώρα στα 13. Ένα σκηνή από τον Καζή και πάει μέχρι μέσα. Ωραία πάσα. Άστοχος όμως ο Μαυρίδης. Ο Μαυρίδης. Μαυρίδης στο επιθετικό rebound. Για να ζεις. Τα αυτά δευτερόλεπτα ζήτησε και πήρε ο Μαυρίδης. Καζής και πάλι από την κορυφή σου για τρεις. Απέναντι στον Ίντο είναι άστοχος. Επιθετικό rebound και πάλι από τον Μαυρίδη. Μαυρίδης μέχρι μέσα. Κερδίζει το φάουλο από τον Φαρμάκη. Και δύο βολές μαζί με αυτό. Καμπή δεύτερη έχω την εντύπωση ότι έχουν ετοιμάσει αλλαγή εκείνης. Ετοιμάζεται να περάσει τόσο ο Κατέρης. Αλλαγές! Έχει την δεύτερη. Φαρμάκης στο πάτος με τράπεζι εντός και μεταξύ 49-42. Το παρέμει στους 7. Για άμυνα λέει ο Ράσος από τον Πάγκο στους για τρεις. Προφανάζει το επιθετικό λοιπόν το πέντε σε δύο παίκτες. Τι έκανε! 49-44, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ένα ματζής. Μαυρίδης. Βρες μέσα λέει ο Γιαγανατζής. Σανζίδης. Στα 9. Άρχισε με τον Μαυρίδη και θα αποστάρει και πάλι. Υπάρχει κλέψιμο τελικά. Ομαδική εργασία. Βγήκε στο αμυντικό play των Kings από την γωνία. Η Ρουβίδης πήρε από το μονίδι του πάλι, δεν θα πάρει το τρίποντο. 45 δευτερόλεπτα πια για την τρίτη περίοδου. Καλάθι και φάουλ! Από τον Κατέρι να πάρει το σαν τον Ιακουβίδη. Πάει μόνο ο Παράσκος. Στρέφουμε σε λίγο έπειτα από αυτό.
φορά πέφτει και πάλι στους 3 και μπορεί να πέσει ακόμα και στους 2 αμέσως από το time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν από το time out. Κατέρης έχει δικαίωμα για μία από πολύ από την πολύ δυσκολία στο εργασία που έβαλε την Βίγκη και πράγματι μετατρέπει τη βολή σε σκορ 49-47. Πάμε για ντέρμπι προς ολοταχώς για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σε αυτή τη συγκράτηση απέναντι στον Ίντο έχει κλειστεί από 2, πήγε να πάρει το φάουλ, ενδεχομένως είναι άστοχος, επιθετικό rebound ο Βρύτης. Μίσκας, προβλήτης από τη γωνία, θα πάρει την τρίποντα, έχει βρεθεί υπερβολικά λεφτά για να μην το κάνει, είναι άστοχος, πολυφλάκος στο rebound. Φωνές για μία επίθεση, αυτή τη φωνές ακριβώς, δεν είναι τις σιρήνες. 4-1 τα ομαδικά, 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Όλα για τους Kings, φτάνει το χρονόμετρο. Βρύτης, οι οποίοι μπορούν να προσπεράσουν ακόμα. Από την κοινωνία Βλεχονάκος για 3 είναι άστοχος, μπορούσαν ακόμα και να προσπεράσουν. Κάποιος θα ανοίξει και η τρίτη περίοδος, σκόρου θα μπορούσαμε να έχουμε. Έρχεται από τη ρίξη της δεύτερης περίοδου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης. Είναι και μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη Sony Arena για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Πολλά συστήματα ακούστηκαν από δύο πάγκους κατά τη διάρκεια της ανάπαυρα. Τώρα να τους φάσουμε ακέραιες πληροφορίες για κάποια από αυτά. Για το κλέψιμο Μαυρίδης κρατεί την καλή και την μπάλα. Συνεπώς ο Μπίσκας στην πάσα υπέροχα. Τι έγινε μόλις τώρα, τι teamwork ήταν αυτό από τους Legends. Σε άμενε της επίθεση. Όλα αυτά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πολύ smooth η μετάβαση. Smooth basketball criminal Michael Jackson. Μαυρίδης πάσα Ίντο, τώρα στα 7 έχει κλειστεί από 3 για 2 έστω ο Πολυθανάκος. Ξέρεξε λίγο την θέα ήθινη μας, δεν πειράζει, 51-49. Θα το περάσει εκτός. Θα φέρεις ανάμεσα από 2, είναι άστοχος, επιθετικό rebound, δεν θα έρθει από τον Πολυθανάκο. Θέλει να τρέξει ο Κωνσταντίνης σαν νίντζα, έρθει από πίσω και έκλεψε την μπάλα ο Κωνσταντίνης. Ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Είναι το Βίδη, Ίντο. Ίντο πέρασε ανάποδο, λέει, άστοχο. Καζί στο rebound. Αμυστής τώρα πέρασε από τον Ολυσταντίνη. Από την γωνία Μπίσκος. Μπίσκας. Για να δεις και πάλι από την κορυφή, ο Χατζής έχει πάρει τρίποτα από εκεί πέρα. Καλό passing game. Ο Ρίδης άλλαξε και πάλι. Τώρα θέλει να αποστάρει ο Αλεξανδρίδης για 3 Μπίσκας. Είναι ελεύθερος. Υπέροχο teamwork και πάλι αποδιοργανώνοντας επαρκώς για να βρεθεί ελεύθερο τρίποτο και να μπει την αντίπαλη άμυνα από τους Legends. Νικοβίδης. Νικοβίδης. Πάλι ο Νικοβίδης για 3 από την γωνία. Είναι άστοχος. Μάχη για το rebound. Αμυντικό. Τώρα θέλει να τρέξει ο Μαυρίδης αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι, 56-49. Στο άμυνες αυτό έχει ξεκαθεί στον πάγκο Καραγιώδη. Οκ, Νικοβίδης. Κάτσε όλη τη φορά στον πάγκο, Αποστολίδης συγκρατεί την μπάλα και την κατοχή. Ο Νικοβίδης σε βάλασε την ισορροπία του Κοτέρης από την γωνία, μακρινό τίποτα ο Πολυχρονάκος, έχει το φως απέναντι στο Μαυρίδη. Συνεχισμός τώρα από τον πάγκο των Legends, καθώς η διαφορά παίξει στους 5. Η Χαλατζής. Θέλει να αποστάρει τώρα ο Κατέρης. Ο Βρύδης. Τώρα ο Κατέρης στα 8 θέλει και πάλι να αποστάρει τον Αποστολίδη. Πάει μέχρι μέσα, περαιτέρω μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Είναι παρήθει το μυθικό rebound. Παίρνει το μυθικό. Θέλει να τρέξει ο Ιωκοβίδης. Τύπας ο Πολυφωνάκος. Ανάποδο λέει απ' τον δικαιώνει. 56-53, δεν λένε να τα παρατήσουν τι κι αν έχουν βρεθεί πίσω με πολλούς τρόπους οι Kings και με μεγάλες διαφορές, με μικρές διαφορές, με κόντρα momentum. Χαναντζής Χαναντζής δίνει το screen την επιλογή. Ο Βρύδης από τη γωνία στα 6. Πάλι για Χαναντζής έκανε μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα. Ο Βρύδης έχει βρεθεί ελεύθερο σου για 3. Άστοχος ο Βρύδης, κόρη μπάουντ όμως. Τι καλάθι που είναι ο Αλεξανδρίδη! Εντωφόρο για 3 και ετοιμάζεται να περάσει ο Βορύδης για τους Legends. Ίντο.
έχει στα 14. Ίντο. Αψολίδης. Μπράβο Σόκο, μπράβο, καβάλι σε πάνω. Πάλι Ίντο. Πάμε στο λίγο στα 5 δευτερόλεπτα, τώρα φαίνεται στην Καραντζή. Πάει ανάμεσα σε δύο άλλους παίκτες. Πήγε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Και θα αποδοτήσουν οι διπλές αλλαγές. Ευαγγελίδης και... Μπορείς πέρα να είναι εντός. Καθίς περνάει στον παγκό. Αυτή βολή. 98-55. Όπως και ο Μαυρίδης στον παγκό τον έτσι. Μόλις ένα φάουλ. 98-55. Φανέλα λένε παίκτες των Legends με παίκτες άλλων. Μωρίδης. Μωρίδης θα αναζήσει τώρα στα 8. Μωρίδης. Θα αναζήσει κάνει μια προσπίση. Παίκτες έχει εκτελήσει τη μίξη του χρόνου. Είναι άστοχος παίκτης κάτω. Σηκώνει τα Μωσανίδης. Ίντο. Ίντο. Οπα, σηκώθηκε. Ο Καναντζής και έχει κάνει το φάουλ. Παρακόλουσε δύο βολές. Στον πρώην παίκτη του Σκάριου, τον Ίντο. Φανέρο λέει και πάλι. Φανέρα! Φανέρο λέει. Τι από τον πάγκο στην παίκτη σου. Σκάσε. Σαν διαγούρι. Απέναντι! Σκάσε, η Βαγγελίδη θα πάρει. Έχει κλειστεί από δύο. Ένα αποστάρι τον έχουν στοχοποιήσει. Φανερά η παίκτη των Kings και υπάρχει παράβαση. Λοιπόν, που έχει την ίδια κατέρη χαμηλά. Δεν λεπτά όπως λέει ο Ρεύς Φίσκας. Μαγγελίδης χώρα μπροστά του πάει μέχρι μέσα. Κόπηκε όμως από τον προσφυγό του Λίβανο. Φίσκας θα πάρει την μπάλα ξανά επίθεση για τους Legends για τρεις άστοχος και πάλι επιθετικό rebound. Ξανά επιθετικό rebound από τον Αλεξανδρίδη αυτή τη φορά. Φεγόνες από τον Βορύδη. Χάσαμε τον Λέτμι. Πόσο σερή επιθετικά rebound πήρε τον Legend σε μία μόλις φάση. 15-7 συνολικά τα επιθετικά rebound. Για Legends και Kings αντίστοιχα. Το φάουλ του Κατέρι είναι συν της άλλης. 4-18 και 1-11 τα τρίποντα αντίστοιχα για τις δύο ομάδες. Ας τη δεύτερη βολή αμυντικό rebound. Του Κατέρι. Αυτολίδης. Ίντο. Πάει ο Μουσολίδης σε αντιγωνία από Λιχνάκος. Πάει μέσα μέσα στην κρατή. Μουσολίδης τώρα 5 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Αλεξανδρίδης από την επίθεση για 3 άνθρωπο. Αντιδικό rebound χωρίς να έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Θέλει και ανανεωθεί. Αντιδικό rebound Ίντο. Και γυρίζει από την άλλη και κάνει πάλι το καλάθι. Μπορείς να κάνει την προσπάθεια και του Κατέρι. 58 όλα ισοφάριση. Τη Σορκαρίνα είναι γεγονός. 4:30 έχει τη λήξη της περίοδου. Συνεπώς της κανονικής περίοδου. Πίσκας. Βαγγελίδης ανεβαίνει ψηλά. Στη γωνία Βορύδης. Στραπάσα στην κορυφή Αλεξανδρίδης. Αλεξανδρίδης παίρνει την εσωτερική. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Αποστολίδη. Μπορεί να προσπεράσουν σε αυτήν την έδειξη. Κίνγκ δεν ετοιμάζει το πρώτο γύρο που θα περάσει εντός. Είδος του για 3. Άστοχος. Αμυντικό rebound.
κάτσε για τρέξιμο από τον Αλεξανδρίδη, ο οποίος έχει κερδίσει φάουλ. Έχει κερδίσει τον Ιακώβη. Περνάει στον πάγκο ο Φαρμάκης θέση του. Ετοιμάζεται διπλή αλλαγή από τους Legends. Με τον Γερόπουλος και ο Κουτσιάμπασης περνάνε στις θέσεις των Αλεξανδρίδη και... Είναι άστοχος τελικά. Θετικό rebound, έκανε μια προσκύνηση. Είναι άστοχος όμως ο Ευαγγελίδης. Έχει πέσει κάτω για Χαλαντζής. Μπράβο, Δημήτρη! Μπάλλον είναι για τους Legends. Για Χαλαντζής την επαναφορά. Ωραία πάσα Ευαγγελίδης, θα την μετατρέψει σε assist. Σαλού κουμπάκι. Νικοβίδης είδε τώρα Χορβάτης κλείζει καλά όλους τους παίκτες οι Legends. Ένας από αυτούς ήταν και ο Φαρμάκης, πήρε την μπάρα και αστόχησε με όμως καλή άμυνα. Τσιάμπασης, Τσιάμπασης λάθος πάσα, παραλίγο να κλέψει ο Νικοβίδης. Σήκει και εκτελεί όμως, είναι άστοχος ο Βορύδης. Υπάρχει μάχη για το rebound. Βγάζεται λίγο νικητή τον Νικοβίδη. Αποστολίδης, Ιντο, πολύ καλή άμυνα και για μία ακόμα φορά από τους Legends. Πάει σε ρόλεπτα. Ο Θεάκος από τη γωνία σου για τρεις, είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Βορύδη. Για να δεις. Βορύδης και πάλι. Στα 14 δευτερόλεπτα. Ο Αγγελίδης ωραία πέρασε, είναι άστοχος όμως. Θα μάξει το rebound, όχι. Ιντο τελικά. 2-36, το παιχνίδι σιγά σιγά στην κόψη του Ξηραφιού. Ξηράζουμε στην Grand Slide της Ορκαρίνα. Από εδώ και πέρα κάθε λεπτομέρεια μετράει όπως αυτή. Και ο Χαρατζή ο οποίος έκλεψε. Τώρα στο ανοιχτό γήπεδο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Βορύδης θα βάλασε την ουσία μας 62-58 μαξιλαράκι και 4 πόντων για τους Legends. Ιντο. Και κουβίδης από την γωνία. Πέρα σκέντα το Φαρμάκι θα εκτελέσει πίσω από αυτό για 3. Είναι άστοχος ο αμυντικό rebound του Βαγγελίδης. Θα μας δεις. Αν μπει time out λέει ο διπλός από τον πάγκο. Βορύδης. Μεγάλη λέει ο Καρακιόνης από τον άλλον πάγκο για Καρακιόνης. Θα σου πάσα ο Βαγγελίδης. Ένα αποστάρι τον Φαρμάκι γύρισε πίσω από αυτόν. Πήγε να βγάλει μια λάθος πάσα όμως. Εκεί που περίμενε να είναι ο Καρακιόνης. Λάθος στη συνεννόηση των δύο. Έναντι 7 των αντιπάλων του. Σωρίς για 3. Μόνο τα μπλοκ κάτω θα σμπρώξει πάνω από τον κερδίτης. Και που είναι ο Γιαχαναζής. Γιαχαναζής. Μπορείς τώρα από την κορυφή. Πήρε από την Κουτσιάμπαση. Παίρνει ένα σκρέμ από τον Πρωτογερόπουλο. 6 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί. Για να τζεις, 4 δευτερόλεπτα, πέρα το λέει κάποιος από τον πάγκο σου, για 3, πάρα πολύ δύσκολο, είναι άστοχο. Εγώ πρέπει να πάρει το τρίποντο στις βολές. Υπάρχει time out που έχει χαλέσει ο Δικουλάκος. 1,6 για διαφορά 4 πόντων. Έχει κατοχή η κίνηση, για να δούμε τι μπορούν να βρουν. Έχουν ένα ακόμα φορά να δώσουν ένα δύο. Τον Legends επιστρέφουν σε πολύ λίγο, με λίγο να τυπάσω. Έχουμε επιστρέψει τίποτα για μια ακόμα φορά. Διεξοδική η έρευνα που έδειξαν οι... Πέριξαν οι... Βρει κάποιο σύστημα για να λειτουργήσει. Ιντο. 10 δευτερόλεπτα έχουμε και φάουλ, έκανα πια ούρι. Αν τον έλεπε θα αγωνιστεί άλλο λογικά. Ιντο, για 3 από τη γωνία, είναι άστοχος ο Ιωκουβίδης και πάλι υπάρχει μάχη να βγάλει τελικό νικητή από τη διάβαση. Για να ζήσει τώρα τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση. Να βοηθήσει, απέναντι στον Ιντο. Βγαίνει πολύ ψηλά για να δώσει το σκύλο ο Γερόπουλος. Πάλι για Χαλαντζής, ωραία πάσα, είναι άστοχος όμως από τον Γερόπουλο σε επιθετικό rebound του Μπλέγιου. Ούτε τώρα! Χαλαντζής παίρνει το επιθετικό rebound και το foul από τον Πολυκοπλάκο. Να εκτελέσει δύο βολές.
Μαρτίνης είναι άστοχος στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη. Το 3-58 πρέπει να βιαστούν πριν από το σκορ και γρήγορα οποιοδήποτε τρόπο οι Kings. Ήντο, στο για 3 από τη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος για άστοχος όμως αποσταθείς και πάλι. Καθίσει το rebound και καθίσει τώρα μια μακρινή πάσα. Ο Ρίδης κάνει μια προσποίηση, έχει κάνει βήματα. Όπως και να έχει, μπήκε ρε παράθυρο, το κουκιά μαζί. Όπως και να έχει, αυτά time out από τους Kings. Λέζενς είναι πολύ κοντά με 5 πόντους μπροστά και θα το χειριστούν 18,8 και όμως το πρωί είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Ρεκαρένα, Ρεκουλάκο σουδρά ως coach από τον πάγκο τώρα. Νικουβίδης στην επαναφορά. Υπάρχει μια πάσα, τη βρήκε στον Νίντο. Πάει μέχρι μέσα απέναντι και στον Καζί και στον Γιαγανατζή. Καζί πήρε το αμυντικό rebound και εδώ πέρα σημαίνει ότι το τέλος του παιχνιδιού δεν θα εκδηλώσει την άλλη επίθεση. Οι Legends δεν θα κυνηγήσουν άλλη άμυνα και επίθεση μαζί. Οι Kings τελικό σκορ λοιπόν 63-58, 3-0 για τους Legends. Μαζεμένα παιχνίδια μαζί. Μπορείτε να έχει γεννηθεί σήμερα με την γραμματεία. Ομαδική δουλειά, ομαδική εργασία και μία ακόμα νίκη στο τσιπάκι των Legends. Ενδεχομένως να περιπλέκει ακόμα περισσότερο τον ήδη μπλεγμένο τεταρτόμιλο. Κάπου εδώ πέρα, κοντρολάνε τη συγκεκριμένη μετάδοση. Πολύ πολύ καλή εμφάνιση από τους Kings, οι οποίοι είχαν μόλις 7 παίκτες στη διάθεσή τους. Ήταν σε μια πολύ δεμένη ομάδα και με τις μεταγραφές που έκανε για τους Summer Legends. Κάτω εδώ πέρα θα διορίσει την κείμενη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια και μην ξεχνάμε πάντα οι ευχές μας στους οικείους του Παρινταμπούδη. Όλοι είμαστε συγκεκριμένοι, παραλαμβάνουμε. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.